πλαστικό καλαμάκι με το οποίο πίνουμε τον καφέ μας από τον ερχόμενο Ιούνιο θα αποτελεί παρελθόν. Και η θέση του θα πάρει είτε κάποιο βίο διασπόμενο ή το γνωστό σε όλους μας χοντρό μακαρόνι. Είναι ένα καλό μέτρο. Προφανώς πρέπει να γίνουμε πιο οικολόγοι όλοι. Απλά εμείς δουλεύουμε με αυτό. Έχουμε πλαστικά καλαμάκια, έχουμε πλαστικά ποτήρια, πλαστικά αναδευτήρια. Το σχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος είναι μέχρι το 2021 όλα τα πλαστικά μίας χρήσης, όπως μαχαιροπύρουνα, μπαντονέτες, πιάτα, αναδευτήρες και καλαμάκια, να αντικατασταθούν από ανακυκλώσιμα υλικά. Ο Υπουργός Ενέργειας έκανε λόγο για συνήθειες οι οποίες πρέπει να τελειώνουν. Πλαστικά καλαμάκια, αναδευτήρια, μαχαιροπύρουνα μιας χρήσης, πλαστικά πιάτα. Όλα αυτά σε λίγο καιρό θα αποτελούν παρελθόν. Ενώ θα δοθούν και κίνητρα σε επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν ανακυκλώσιμα υλικά. Εγώ χρησιμοποιώ αυτά τα είδη στα ποτήρια μου, χρησιμοποιώ το χάρτινο. Έχω καταργήσει το πλαστικό. Τώρα και στο καλαμάκι πρέπει να γίνει αυτό, αλλά δεν ξέρω τι υλικά υπάρχουν. Τα οποία πιστεύω θα είναι πιο ακριβά από το ήδη υπάρχον. Και βέβαια αυτό το κόστος θα μετατοπιστεί είτε στο πελάτη είτε θα το επομισθούμε εμείς. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος υπολογίζει πως οι απώλειες εσόδων κάθε χρόνο από τα πλαστικά που καταλήγουν στις θάλασσες αγγίζουν τα 26 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ θα δοθούν 40 εκατομμύρια ευρώ στις επιχειρήσεις ως κίνητρο για να χρησιμοποιούν ανακυκλούμενα υλικά. Οι διαβουλεύσεις με όλους φορείς θα έχουν ολοκληρωθεί ως το τέλος του έτους, έτσι ώστε να καταρτιστεί το νομοσχέδιο το συντομότερο δυνατό.